Και ακόμη του λέγει να σπέρνεις την γη και αντί να βλαστάνει των σπόρων, να βλαστάνει ακάνθας. Να βλαστούν άκανθες, λέγει. Τούτο και υπάρχει, αδερφοί μου, τιμωρία από τον δίκαιον κριτήν. Εις εμάς αυτή τη στιγμή ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την αγάπη Του. Κατέβηκε από τους ουρανούς, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Εγεύθη τον πόνο μας, δια να σηκώσει τον πόνο μας. Εγεύθη την ταλαιπωρία την οποία έχουμε εμείς, δια να μας φυλάξει από την ταλαιπωρία τούτου του κόσμου. Τα πάντα υπέφερε δια εμάς τους ανθρώπους, δι' αυτό και η αγάπη του η πολύ είναι εκείνη που σκορπίζει το έλεος του. Κατέβηκα, λέγει, δια να σώσω των αμαρτωλών. Ούθε λύση θέλω των θάνατων του. Αλλώς το επιστρέψε και ζήν' αυτόν. Δεν θέλω ποτέ να με αποχωριστεί, παρόλη την ενοχή την οποία έχει ενωπιόν μου. Δεν θέλω ποτέ να φύγει το πλάσμα μου, όσο αμαρτωλό κι αν είναι. Πλην όμως, αδερφοί μου, θα παρουσιαστούμε ενώπιόν του μια ημέρα. Και εκεί δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς τους μεγάλους δικηγόρους οι οποίοι σκορπίζουν την εξυπνάδα τους εις τούτον τον κόσμο να σταθεί κοντά μας. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να του δώσουμε χρήματα, να του δώσουμε ό,τι ζητεί για να μεσητεύσει δι' εμάς εκείνη την ώρα. Και ο Ιερός Συνοδός πού απευθύνεται? Απευθύνεται στην Μητέρα του Θεού, Δέσποινα και Μήτερ του Λυτρωτού. Δέξε παρακλήσεις σών και τόν. Παναγία μου, λέγει, είσαι η μητέρα του λυτρωτού, αυτός που ελύτρωσε τον άνθρωπο από την ενοχή. Είσαι εσύ που είσαι η δέσποινα του ουρανού και της γης. Είσαι εσύ που είσαι η μητέρα μου, λέγει ο Υιός, αλλά και σε έκανα μητέραν όλου του κόσμου. Και ο Ιερός Συνοδός συνεχίζει και τι λέγει? Ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, Παναγία μας, μόνο να σε έχουμε δικηγόρον εκείνη την ώρα. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των ανθρώπων. Μη μου ανοίξει τα βιβλία και μου αποκαλύψει τι έπραξα εις αυτόν τον κόσμο. Παναγία μου, γεννούμε σύτρια. Μη μας αφήσεις μόνους μας, μη μας εγκαταλείψεις. Γεννούμε σύτρια. Δικηγόρος δηλαδή, υπερασπιστής δηλαδή, ημών των αμαρτωλών. Μας εξίωσε η Παναγία μας και φτάσαμε στην τελευταία παράκλησή της. Και θα περιμένει κανείς και να λέγει τελειώσαμε μετά. Δεν υπάρχει τίποτε. Κάναμε το καθήκον μας. 15 μέρες παρακαλούσαμε την Παναγία μας. Και από εδώ και πέρα είμαστε ελεύθεροι. Δεν είναι ανάγκη να την κοιτάξουμε. Δεν είναι ανάγκη να νηστεύσουμε για την αγάπη της. Ελευθερωνόμεθα τώρα. Είμαστε ελεύθεροι. Εφόσον κάναμε το καθήκον μας, από εκεί και πέρα τι να κάνουμε άλλο?
και μένει κάπως ο άνθρωπος ελεύθερος από το τι πρέπει να πράξει στο μέλλον. Δεν είμαι θα όμως ελεύθερη, αδερφοί μου. Είμαι θα ένοχη. Μην περάσει από το μυαλό μας ότι είμαι θα με παρησίαν ενώπιον του Υιού της. Δεν μπορούμε να τον ατενίσουμε. Δεν μπορούμε να υψώσουμε τους οφθαλμούς μας, να αντικρίσουμε το πρόσωπό Του. Δεν είναι αυτό που έκανε ο Τελώνης όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία, στον ναό του Θεού, έστριψε αμέσως σε μία γωνιά του ναού. Δεν προχώρησε τα βήματά του. Δεν ήρθε κοντά στα Άγια των Αγίων. Δεν ήρθε κοντά εκεί που χωρίζει ο ναός τους λαϊκούς από τους λειτουργούς. Αμέσως εκρύφτηκε σε μία γωνία. Και τι έκανε? Δεν ειδεί να το λέγει ατενίσε τους οφθαλμούς εις των ουρανών. Δεν είχε τη δύναμη να ψηλώσει τα μάτια του να δει τον θρόνο του Θεού. Ο θρόνος του Θεού δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο των βλάσφημων, των εσχρών κόσμων. Ο θρόνος του Θεού είναι τόσο ψηλά, τόσο πολύ ψηλά, που δεν δύναται ο ανθρώπινος νου να κατανοήσει που ευρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Μόνον ένα λέγει. Εκεί είναι ο θρόνος του Θεού. Ψηλώνει τα μάτια για να ειδεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο Τελώνης κατανοούσε την ενοχή του, το βάρος της δικής του πράξεως. Τι είναι ο Τελώνης? Ήταν ένας ο οποίος ηγόραζε τους φόρους από τον Κέσσαρα της Ρώμης και τον εισέπρατεν από τους φορολογουμένους. Και αν ήταν ο φόρος 10 δραχμές, εκείνος εισέπρατεν 100. Και δεν εφίδετο ούτε των ορφανών, ούτε των χειρών, ούτε των πτωχών, ούτε των πονεμένων. Εισέπρατε δια της βίας αυτό το ποσό. Και όλος ο κόσμος τον εγνώριζε ότι ήταν άδικος. Πλην όμως το κατανοεί και ο ίδιος. Είμαι, λέγει, τόσο ένοχος. Είμαι τόσο βεβαρημένος ενώπιον του Θεού μου. Και άνοιγε το στόμα του συνεχώς και έλεγε: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Και χτυπούσε, λέγει, την βάση της αμαρτίας. Πού είναι? Η καρδία του ανθρώπου. Εξ αυτής προέρχονται, λέγει, τα πάντα. Οι διαλογισμοί, οι πορνείες, οι μοιχείες, οι αδικίες. Τα πάντα προέρχονται από την καρδία. Εκεί χτυπούσε το χέρι του ο Τελώνης και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αδερφοί μου, δεν τελείωσε ως εδώ η προσευχή μας στην Πανηγία μας. «Μεταξύ Θεού και ανθρώπων εις μεσίτης», λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων που μεσιτεύει για να μας σώσει? Ο Πανάγαθος Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε το άνθρωπος. Πλην όμως δύνασε, αδερφέ μου, να πλησιάσεις τον Χριστό,